Να ξεκινήσουμε με Μάντσεστερ. Πάμε Μάντσεστερ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βελόνι. Νίκος Βελόνης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας. Να σας καλησπερίσω από Ελλάδα, από Κρήτη. Πώς είστε? Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλη. Είμαστε μια χαρά. Βλέπω είστε σε εξωτερικό χώρο. Ναι, βεβαίως. Είναι μία από τις σπάνιες ευκαιρίες που έχουμε στο Μάντσεστερ. Ναι. Να έχουμε ηλιοφάνεια και το απολαμβάνουμε λοιπόν και είμαι στον κήπο μου. Α, είστε τυχερός. Έχετε τόσο όμορφο κήπο. Τουλάχιστον από πίσω φαίνεται πράσινο. Είστε από τους τυχερούς. Ναι, βεβαίως. Να σας δείξω λοιπόν ότι υπάρχει πολύ πράσινο. Είστε πόσα χρόνια στην περιοχή? Είμαι περίπου 6 χρόνια με την οικογένειά μου. Α, αποφασίσατε λοιπόν να εγκατασταθείτε μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Ναι, ναι, όπως και πολλοί άλλοι συνέλληνες, από το 2015 είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, να σας ρωτήσω το κλίμα τώρα, εν μέσω πανδημίας πώς είναι? Η εμβολιαστική διαδικασία έχει προχωρήσει αρκετά στη Μεγάλη Βρετανία. Υπήρχε μία άρση των περιορισμών και έχετε επιστρέψει σε ένα καθεστώς κανονικότητας. Βεβαίως. Βεβαίως. Βέβαια, αυτό δεν έγινε εύκολα ούτε από τη μια μέρα στην άλλη. Είχαμε ένα πολύ μακρύ lockdown, αλλά εκτός από το lockdown, το οποίο σε αντίθεση με τη χώρα μας εδώ τηρείται αυστηρά, με τη χώρα μας εννοώ με την Ελλάδα βέβαια, εκτός από το lockdown είχαμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα εμβολιασμού. Ήδη έχουν εμβολιαστεί πάνω από 33 εκατομμύρια Βρετανοί με τουλάχιστον μία δόση και άλλα 11, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια με δεύτερη δόση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Στην πράξη, πραγματικά, ο κορονοϊός πια δεν είναι, να σας πω κάτι πολύ απλό, δεν είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Είναι η δεύτερη ή τρίτη αιτία θανάτου. Έχουμε πια καθημερινά, χθες ανακοινώθηκαν, σήμερα μάλλον για χθες, ότι είχαμε μονάχα 16 θανάτους. Όταν τον Ιανουάριο οι θάνατοι ήταν πάνω από 1.600 ημερησίως. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πραγματικά στην πράξη έχει βγει το Ηνωμένο Βασίλειο από το πρόβλημα του κορονοϊού. Χαλάρωση των μέτρων και των περιορισμών έχει υπάρξει, έχει αποφασιστεί. Χαλάρωση στην νοοτροπία και στη συμπεριφορά, στην καθημερινότητα, στο πώς αντιλαμβάνονται πλέον τη μέρα τους οι Βρετανοί, έχει υπάρξει. Είδαμε κάποιες σχετικές εικόνες πριν από λίγες μέρες έξω από τα Harrods. Δεν υπήρχαν αποστάσεις, δεν υπήρχαν μάσκες. Ναι. Δυστυχώς παντού υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα. Να φανταστείτε ότι τώρα που δεν υπάρχει το πρόβλημα, που στην περιοχή που ζούμε πραγματικά τα κρούσματα είναι ελάχιστα κρούσματα, όμως παντού, σε όλους τους κλειστούς χώρους, δεν έχω δει πουθενά άνθρωπο χωρίς μάσκα. Πουθενά. Και βεβαίως, όπως σας είπα, ο εμβολιασμός. Πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα, ξέρετε, δεν έχουμε αρνητές του εμβολιασμού. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι θα τους βάλουν τσιπάκι. Εδώ πέρα εμβολιάζονται μαζικά. Μάλιστα. Κύριε Βελόνι, ποσοστό εμβολιασμού πάνω από 98%. Τελευταία ερώτηση. Είστε 6 χρόνια, προλάβατε ωστόσο και είστε εκεί ο επικεφαλής κατά κάποιο τρόπο, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Μάντσεστερ. Ναι. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τους Έλληνες στην Βορειοδυτική Αγγλία και στο Μάντσεστερ. Ναι. Τι οργανώνετε, ή μάλλον η πανδημία έχει αφήσει λίγο πίσω δραστηριότητες και σχεδιασμούς? Βεβαίως. Μέχρι και πέρσι είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ανοιχτές συναισθιάσεις, ομιλίες. Αυτά δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο γίνονται μονάχα διαδικτυακά. Προσβλέπουμε λοιπόν με την χαλάρωση των μέτρων, η οποία έρχεται μετά από τη βελτίωση του θέματος του κορονοϊού, της πανδημίας, ότι θα ξεκινήσουμε πάλι τις δραστηριότητες. Μάλιστα, να δεσμευτούμε εμείς από την πλευρά μας σίγουρα στην πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιήσετε, να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή και να ανταλλάξουμε ευχές και να μεταφέρουμε και το κλίμα εκεί των Ελλήνων στην Κρήτη. Θα το θέλαμε πάρα πολύ και έχουμε πάρα πολλά μέλη μας από την Κρήτη. Βέβαια, το γνωρίζουμε.
Κύριε Βελό, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στην Ελλάδα. Και στην Κρήτη ιδιαίτερα. Βέβαια, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν.